χαρά. Όπως ήρθατε στην Κυψοβού, εδώ θα σας δείξουμε πώς γίνεται το αλεύρι που κάνουμε το ψωμί. Αλλά, εδώ πάνω ρίχνουμε σιτάρι. Έχετε δει σιτάρι που είναι σαν τα σπόρια. Να το σιταράκι, είναι σαν σπόρια, δεν τρώγεται έτσι. Το ρίχνουμε εκεί πάνω. Μετά το νερό γυρίζει το νερόμυλο. Είναι πήραμε το νερό στο μήλο να γυρίσει. Γυρίζουν αυτές οι ρότες. Εδώ μέσα έχουμε δυο μυλόπιτρες. Μια γυρίζει έτσι αριστερά. Μια γυρίζει έτσι δεξιά. Και τρίβεται το σιτάρι και γίνεται σκόνη. Το καταλάβατε? Εδώ βγάζουμε χοντρό αλεύρι, ψηλό αλεύρι. Βγαίνουν και τα πίτουρα, δεν τα τρώει ο άνθρωπος, τα τρώει και το πουλες. Το καταλάβατε? Μετά παίρνουμε το αλεύρι, το ρίχνουμε σε ένα μεγάλο μίξερ, νερό, σημώνουμε και κάνουμε ένα μεγάλο φουσκωτό ζυμαράκι. Δίνουμε σήμα ψωμάκι, πουλουράκι, ψωμί μεγάλο, ψωμί μικρό. Το κάνουμε γκέι, το κάνουμε ντόνατ. Κάνουμε μπισκότα, τα ψήνουμε και τα τρώμε για να γίνουμε μεγάλα και υγιή. Το ψωμάκι έχει βιταμίνες, τα τρώμε κάθε μέρα το πρωί, μπουργέ και ψωμάκια. Καλά! Αυτό θα κάνετε τρελέκια. Θέλετε να πάμε δίπλα να δούμε πώς σημώνουμε? Δεν μου λες. Ζυμίζουμε το αλεύρι, το νερό. Θα ζυμώσουμε στο μεγάλο αυτό μίξερ. Καλημέρα σας. Καλώ τα παιδάκια. Και παίρνουμε το κοκτηρίσμα, τη σπάτουλα. Θα
ρίχνουμε μέσα στα δάκρυα. Ρίχνουμε εδώ μέσα, στο δάκρυ. Το ρίχνουμε στο δάκρυ. Και ο βοηθός μου πες, θα τα παίρνει από εδώ. Και ο βοηθός μου. Τα παίρνει από εδώ. Και τα βάζει. Από αυτό που κάνει θα φάω κι εγώ, έτσι. Εδώ θα είναι. Είδες που το έχει. Θα μας πεις ποιες είναι οι καλύτερες νοικοκυρές, οι βλάχες ή οι φόρειες? Δεν μπορώ να αποφασίσω. Λέω ότι και οι δύο είναι καλές. Εντάξει, είσαι ωραίος. Είσαι καταπληκτικός, αλλά εδώ το δίνω που το βλέπω έτοιμο. Θέλω ένα χειροκρότημα για αυτή την απάντηση. Λίγο ένα χειροκρότημα ζεστό.